Σήμερα στον ΟΠΑΠ γιορτάζουμε. Είμαστε περήφανοι και νιώθουμε ακόμα πιο δυνατοί. Και αντλούμε τη δύναμή μας από την ομάδα που έκανε κατάθεση ψυχής στο Ρίο. Η δυνατή αγωγική μας ομάδα. Θα ήθελα να τον γνωρίσω και να καλέσω παρακαλώ τον κοινό και τον κοινό για ένα σχόλιο περιορισμό. Σήμερα με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την ομάδα των αθλητών και των αθλητριών που πήραν μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Για την ακρίβεια δεν υποδεχόμαστε την ομάδα αλλά την οικογένεια των Παραολυμπιονικών. Διότι του συνέχει η αγάπη, η αλληλοκατανόηση και η αλληλεγγύη. Στοιχεία που αυτή την περίοδο τα έχει ανάγκη και η κοινωνία. Και μας δίνουν το πρώτο μάθημα, ότι ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε. Το δεύτερο μάθημα που μας δίνουν είναι ότι οι δυσκολίες της ζωής, οι ατυχίες της ζωής δεν μπορούν να εμποδίσουν κανένα από το να διεκδικήσει ένα λαμπρό μέλλον. Και το λαμπρό μέλλον απεικονίζεται στις σπουδαίες επιδόσεις, στις υψηλές διακρίσεις και στα λαμπερά μετάλλια που μας έφεραν από αυτούς τους αγώνες. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Περήφανοι βλέπαμε την ελληνική σημαία αναπεπταμένη στο Ρίο ντε Τζανέιρο κατ' επανάληψη. Ήταν μια χαρά για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Και θέλω να σας πω ότι η προσπάθειά σας αποτελεί όχι μόνο παράδειγμα αλλά και οδηγό μιας υψηλής αγωνιστικότητας και ενός αγωνιστικού πνεύματος που πρέπει να διαπερνά όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, ιδίως αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η πατρίδα. Αισθανόμαστε κι εμείς υπερήφανοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, γιατί αυτόν τον 1,5 χρόνο σε συνεργασία με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Γιώργο τον Κοντουλάκη, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο, όχι μόνο από την καρδιά και από την ψυχή μας, αλλά και από αυτό που μπορούσαμε να διαθέσουμε ως οικονομική στήριξη και βοήθεια στην ομάδα σας. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, όπως επίσης δικαιωμένος πρέπει να αισθάνεται και ο ΟΠΑΠ, ο χορηγός αυτής της ομάδας. Και χάρηκα ιδιαίτερα που πληροφορήθηκα μόλις προολίου ότι η συμφωνία του ΟΠΑΠ με την Ομοσπονδία θα επεκταθεί για τα επόμενα χρόνια. Η οποία προστίθεται στη γενναία για τα μέτρα της περίοδου κρατικής χρηματοδότησης. Θα μας εξασφαλίσουν και για τα επόμενα χρόνια μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα που θα φέρνει διακρίσεις. Θέλω να σας πω ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη συνεργασία όλων των παραγόντων, την προσωπική δουλειά, ιδίως του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, του Ιούλιου του Συναδελού, καταφέραμε αυτό που θεωρούσαμε στην αρχή δύσκολο και ανυπέρβλητο. Αλλά τι είναι δύσκολο και ανυπέρβλητο μπροστά στα δικά σας μετάλλια και στις δικές σας διακρίσεις. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά
εσάς, τους αθλητές και τις αθλήτριες, τους προπονητές σας, την Ομοσπονδία, αλλά και τις οικογένειές σας, για αυτό το λαμπρό αποτέλεσμα. Να είσαστε πάντα καλά και να μας δίνετε χαρά και παράδειγμα. Να έχετε υγεία. Και διακρίσεις που φέραμε, όπως ακούσατε προλίγου, να καλέσουμε κοντά μας έναν μεγάλο φίλο, ένα μέλος πια της ελληνικής παραολυμπιακής οικογένειας, τον πρόεδρο της ΟΠΑΠΑ ΑΕ, κ. Κάμιλ Ζίγκλερ. Αξιοτιμένη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κυρία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, αγαπητοί αθλητές, προπονητές, συνοδοί, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όταν μαζευτήκαμε πριν από 2 εβδομάδες για να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην πιο δυνατή ομάδα της Ελλάδας για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση, μια αισιοδοξία ότι αυτή η ομάδα 60 αθλητών θα κατάφερνε κάτι το εξαιρετικό. Καλωσορίζοντας τους 44 άντρες και τις 16 γυναίκες της ομάδας, μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια ότι κάθε ένας από εσάς είναι νικητής και ότι γυρίσατε ως πιο δυνατή ομάδα του κόσμου. Συγχαρητία σε όλους σας για τη συνετοχή και τις προσπάθειες σας. Συγχαρητία στους προπονητές σας και στους συνοδούς που έχετε δίπλα σας. Συγχαρητία για τη 13 μεδάλια. 5 χρυσά, 4 ασημένια και 4 χάλκινα. Ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα περισσότερα από το αυτά των προηγούμενων αγώνων. Οι επιτυχίες σας στο Ρίο ήταν συγκλονιστικές και μας έκαναν όλους σε όλη την Ελλάδα χαρούμενους και περήφανους. Ακόμα σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι εσείς, οι αθλητές και οι επιτυχίες σας αποτελούν έμπνευση. Μας δίνετε τη δυνατότητα να παίρνουμε σημαντικά μαθήματα ζωής από το αθλητισμό. Η πίστη σας στις ικανότητες σας και η επιμονή σας να ξεπερνάτε τις αντιξοότητες μας ευνέουν όλους μας να κυνηγάμε το όνειρά μας. Οι ικανότητες, η αυτοπεποίθηση, το ταλέντο και η επιθυμία σας να μεταδώσουν. Η επιθυμία σας να μεταδώσετε ένα ισχυρό μήνυμα ότι το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. Για αυτό το λόγο όλοι εμείς στον ΟΠΑ είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που είμαστε μεγάλος χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών. ΟΠΑΠ έχει δεσμευτεί και αποκτήσει ισχυρούς δεσμούς με το παραολυμπιακό κίνημα και τις βασικές αρχές που αυτό υπηρετεί, την αποφασιστικότητα, την ισότητα, την έμπνευση και το θάρρος. Τα τελευταία 5 χρόνια
στηρίζουμε τους αθλητές κατά την προετοιμασία και την συμμετοχή τους στους αγώνες, για να έχουν την ευκαιρία να κυνηγήσουν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Σήμερα, με μεγάλη χαρά, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι θα παραμείνουμε στο πλευρό της πιο